Αυτό εδώ το εκκλησάκι που βλέπετε είναι το αρχαιότερο εκκλησάκι αφιερωμένο στην τιμή και μνήμη του Γέροντα Παΐσιου, του παππούλη μας, του Αγίου, του σύγχρονου. Είναι χτισμένο το 2009, πριν αγιοποιηθεί ο παππούλης. Και είναι εδώ κοντά στο σπίτι μου και είναι το εκκλησάκι στο οποίο κάθε μέρα ο Παπαχρίστος γονατίζει και προσεύχεται. Και είναι αφιερωμένο και σε δύο άλλους μεγάλους Αγίους της εποχής μας. Στον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, ο οποίος Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης ήταν ο παππούλης στο χωριό του Αγίου Παϊσίου που τον βάφτισε το Γέροντα Παΐσιο και του έδωσε και το όνομα Αρσένιος. Αρσένιο τον είπε και λέει θα τον αφήσω, λέει, στο πόδι μου αυτόν τον παππούλη, γιατί ήξερε ότι θα γίνει τόση μεγάλη μορφή και τόσο Άγιος. Και βέβαια και στο όνομα αφιερωμένο του Αγίου Τίχονος του Πνευματικού, που ήταν ο γέροντας πνευματικός του Αγίου Παϊσίου που τον έκανε και μεγαλόσχημο. Εδώ λοιπόν έχω ζήσει μικρές όμορφες στιγμές που γονατίζω για σας και εύχομαι και προσεύχομαι και διαβάζω τα ονόματά σας όταν είμαι εδώ, βέβαια, γιατί τώρα τον περισσότερο καιρό είμαι στη Σαρακίνα και γονατίζω εκεί για όλους σας, γιατί εκεί είναι η ενορία μου. Τι υπέροχο πράγμα αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι που τους έχουμε προστάτες και βοηθούς. Κάποτε είχαμε έναν μόνον πριν από 30-40 χρόνια, τον Άγιο Αρσένιο. Τώρα έχουμε 50, 60, 70, δεν ξέρω πώς είναι, μαζί και με τους Σλάβους και τους υπόλοιπους σύγχρονους Αγίους. Να τους έχουμε λοιπόν κοντά μας και να μην φοβόμαστε, μωρέ. Με τόσους Αγίους να φοβόμαστε. Κάνει, μωρέ, να φοβόμαστε. Να τους έχουμε λοιπόν προστάτες και βοηθούς και να μας προστατεύουν και να μας αγιάζουν και να είναι πάντα εκεί για όλους μας. Είναι πάντα εκεί οι παππούλιδες αυτοί για όλους μας, γιατί ξέρουν την εποχή μας, ξέρουν τι τραβάμε, ξέρουν τι περνάμε, ξέρουν τι παλεύουμε και είναι μαζί μας, μαζί μας, μαζί μας. Άντε, να είστε καλά όλοι.